centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Πάμε στον κύριο Πέτρο Ντούκα, θα πάμε στον Σύλλογο των Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής. Κύριε Ντούκα, την καλημέρα μας. Καλημέρα, καλημέρα σας. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ, διότι από χθες υπάρχει μια απαγόρευση στα κέντρα διασκέδασης, τα οποία κλείνουν. Δεν ξέρω αν σε αυτό μπορούμε να το θεωρήσουμε την ευρεία έννοια, τι εννοούμε κέντρα διασκέδασης πέρα από τα μπουζουξίτικα, αν εννοούμε και κάτι άλλο. Υπάρχει στην Καστοριά και θα λέγαμε κάποιες μεμονωμένες κινήσεις καταστηματαρχών που προληπτικά θα κλείσουν για κάποιο διάστημα τα καταστήματά τους. Από εσάς θέλουμε να μας πείτε πώς βλέπετε την κατάσταση εσείς αυτή τη στιγμή, αν σκέφτεστε να πάρετε κάποια απόφαση συλλογική ή αν θα αφήσετε τα μέλη σας να κάνει ο καθένας ό,τι εν πάση περιπτώσει επιθυμεί. Για το πρώτο ερώτημα που είπατε για τα κέντρα διασκέδασης, διαβάσαμε, είναι σαφές ότι θεωρούνται τα μπουζούκια. Μόνο τα μπουζούκια. Ωραία. Ναι, μόνο τα μπουζούκια, ναι. Τώρα για τα καταστήματα εστίασης, καφέ, εστιατόρια, κάποια υπουργική απόφαση, κυβερνητική δεν απόφαση έχει δεν έχει έρθει. Ναι, όχι, δεν έχει αυτό. Βγει. Εμείς δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στα μαγαζιά να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους μέχρι να βγει κάποια υπουργική, μια υπουργική απόφαση. Βλέπουμε ότι αυτοβούλως από σήμερα κάποια μαγαζιά έχουν αρχίσει να κλείνουν, ναι, από μόνοι τους. Είναι στη κρίση του καθενός να κάνει ό,τι θέλει. Αυτή ό,τι θέλει. Συλλογικά, λοιπόν, συλλογικά εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Πρέπει να πούμε, κύριε Ντούκα, ότι αυτό το θέμα έχει πολύ μεγάλη επίπτωση και στα δικά σας καταστήματα. Διότι ο κόσμος δεν βγαίνει. Ναι, είναι αλήθεια. Και είναι η μοναδική συμβουλή σχεδόν που υπάρχει στην Καστοριά αυτή τη στιγμή, κύριε Ντούκα, είναι μείνετε σπίτι. Ναι, γι' αυτό και υπήρξαν και κάποιες προτάσεις. Δηλαδή, μας τηλεφώνησε κάποιοι συνάδελφοί σας. Μας είπαν ότι θα μπορούσαμε να κλείσουμε τα καταστήματά μας, να λειτουργεί μόνο το delivery, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς τα βλέπετε κι εσείς αυτά. Δηλαδή, κάποιες λύσεις να μην έρχεται πολύ μεγάλη επαφή με τον κόσμο. Παρά μόνο ότι παραγγείλει ο καθένας να τα πηγαίνετε από έναν καφέ, δεν ξέρω τι άλλο, μέχρι τα φαγητά του στο σπίτι. Δεν ξέρω αν και αυτά τα σκέφτεστε ή περνάνε από το μυαλό σας. Κοιτάξτε να δείτε, γιατί και εγώ διατηρώ κατάστημα το οποίο κάνει delivery. Δεν είναι το θέμα μόνο αν έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους, ναι, σε άμεση επαφή με ανθρώπους. Ναι. Πλέον μας λένε ότι ακόμα και τα χρήματα για κάποια χρονική διάρκεια ο ιός μπορεί να κατηθεί. Οπότε και αυτό νομίζω ότι είναι λίγο μία το ένα, μία το άλλο. Μία το ένα, μία το άλλο. Τώρα εντάξει, ο κόσμος έχει φοβηθεί, είναι κλεισμένος στα σπίτια του, καλά κάνει για εμένα. Και αυτή είναι η συμβουλή. Όποιος βγαίνει αυτή τη στιγμή, γιατί δεν ξέρω αν μάθετε τις καινούργιες εξέλιξεις, κύριε Ντούκα, έχουμε άλλα 4 στο νοσοκομείο. Σημερινά. Ναι, τα διάβασα. Διαβάσατε. Από εκεί και μετά, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και αυτά που λέει ο ιατρικός κόσμος του νομού μας, ότι εάν συνεχιστούν και άλλα κρούσματα μέσα στο Σαββατοκύριακο στο νοσοκομείο, υπάρχει σοβαρότατο ενδεχόμενο το νοσοκομείο να μπει σε καραντίνα, δηλαδή να κλείσει και το νοσοκομείο, κύριε Ντούκα, ενώ, ναι, λίγο παραπάνω διάδοση του κορονοϊού στο νομό μας, αυτό θα σημαίνει, λέει ο κύριος Παπαδόπουλος, και καραντίνα στην πόλη αρχικά και μετά στο νομό. Αντιλαμβάνεστε αυτή η αφιαλτική εξέλιξη, δεν θέλουμε ούτε να το φανταζόμαστε. Εντάξει, η κατάσταση, η αλήθεια είναι ότι έχει ξεφύγει τώρα πλέον. Ιδίως, άμα το πάρουμε πληθυσμιακά, νομίζω, ναι, ότι αυτή τη στιγμή η Καστοριά είναι η πιο ευπαθής περιοχή πανελλαδικός. Θέλει προσοχή. Ζητάμε τη στήριξη των βουλευτών μας, των πολιτευτών μας. Είμαστε πολύ κρίσιμη καμπή. Είχαμε που είχαμε τα προβλήματα στην πόλη μας. Ήρθε και εδώ, έδεσε τώρα το γλυκό. Από εκεί και πέρα, ό,τι και να πούμε τώρα, υπομονή, δεν θέλει πανικό. Ακολουθούμε όλες τις οδηγίες που έχει δώσει ο ΕΟΔΗ και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Εάν με ρωτάτε εμένα για τον κόσμο που έχει φοβηθεί και είναι κλεισμένο στα σπίτια, ναι, του, προσωπικά, αν ρωτάτε εμένα, καλά κάνει. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Δεν το συζητάμε. Καλά κάνει. Το νιώθετε έξω πραγματικά στα καταστήματά σας, όλοι συζητάτε μεταξύ σας και δεν λέω μόνο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα συζητάτε με όλα τα μέλη σας. Έχει κοπεί ο κόσμος. Βγαίνουν κυρίως νεαροί, μεγαλύτερες ηλικίες, σιγά σιγά αποσύρονται. Τι επιπτώσεις βλέπετε τις τελευταίες μέρες ειδικά? Έρχεται από την άλλη, κύριε Ντούκα, και Σαββατοκύριακο. Σε μαγαζιά, ειδικά νυχτερινά, που μαζεύεται και αρκετός κόσμος,
υπάρχει και αυτό. Υπάρχουν και αυτά τα ενδεχόμενα. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά, πώς αντιδράτε πάνω σε αυτά? Εγώ θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται πανικός. Σίγουρα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει να προστατευτούμε, πρέπει να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, πρέπει να προστατεύσουμε τις οικογένειές μας. Δεν χρειάζεται να τα βάζουμε όλα στο βωμό των χρημάτων. Ναι. Προέχει υγεία, προέχουν ανθρώπινες ζωές. Οπότε από εκεί και πέρα νομίζω ότι για ένα χρονικό διάστημα ακόμα και οι νέοι, για μένα, αυτή τη στιγμή σας μιλάω σαν Πέτρος Ντούκας, δεν εκπροσωπώ κανέναν, σας μιλάω σαν Πέτρος Ντούκας. Για μένα πρέπει ο κόσμος και ιδίως οι νέοι δεν πρέπει να δουν, παραδείγματος χάρη κλείσαν τα σχολεία, δεν κλείσανε και διακοπές. Ναι, ναι. Πρέπει οι γονείς να δώσουν στα παιδιά τους να καταλάβουν. Και σας τιμά αυτό που λέτε, διότι εσάς σας συμφέρει να βγουν τα παιδιά έξω, το καταλαβαίνετε, έτσι. Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Το λέτε και προς τιμή σας, καθίστε σπίτι. Προέχει υγεία, να σκαθίσουμε λίγο σπίτι, θα το περάσουμε και αυτό. Σιγά σιγά, λίγο υπομονή, ας προστατευτούμε, ας προστατεύσουμε τις ευπαθείς ομάδες, τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Θα το περάσουμε και αυτό. Τι να κάνουμε. Λίγο υπομονή. Λίγο υπομονή. Ας μην βάζουμε τα πάντα στο βωμό των χρημάτων. Η οικονομική ζημιά που θα υποστούμε όλοι είναι δεδομένη. Μεγάλη, άλλη περισσότερο δεν το συζητάμε. Μπορεί και να είναι και ανυπολόγιστη. Έτσι κι αλλιώς, ήδη η Καστοριά έχει τα θέματα της, τα προβλήματά της. Αντιλαμβάνεστε ένα τέτοιο γεγονός. Μπορεί να είναι χαριστική βολή. Έως και χαριστική βολή. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Τι να κάνουμε όμως, το ξαναλέμε για άλλη μια φορά, αν πρέπει να γίνει έτσι, για να το πω λίγο ομά, αν πρέπει να γίνει έτσι για να σωθεί ο κόσμος, ας γίνει. Αν γίνει. Όλα τα άλλα έρχονται. Μάλιστα. Όλα τα άλλα έρχονται. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αυτή τη στιγμή επειδή μας ρωτάνε πάρα πολλοί φίλοι τι θα κάνουν οι καφετέρες και ταβέρνες κτλ., αυτό που μπορεί να πει σήμερα ο κύριος Ντούκας είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει συλλογική απόφαση και επιβολή ενός μέτρου κλεισίματος των μαγαζιών απαγορευτική για όλους. Ο καθένας είναι προαιρετικά, αν μπορεί να κλείσει, κλείνει. Αν δεν θέλει να κλείσει, δεν μπορεί να κλείσει. Εκτός αν υπάρξει. Αν και εγώ πιστεύω ότι στις επόμενες μία-δύο ημέρες θα βγει υπουργική απόφαση και για τα καταστήματα. Που θα κλείνει και τα καταστήματα. Είναι προσωπική μου άποψη, η διέστησή μου αυτό. Να. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ντούκο που ήσταν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Υπομονή, όχι πανικός. Ωραία. Όλα θα περάσουν. Ας προστατευτούμε λίγο παραπάνω αυτές τις μέρες. Ωραία. Λοιπόν. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Πέτρο Ντούκα. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.